Χαράλαμπος, είμαι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΑΧΕΠΑ για λίγο ακόμη. Κάνατε μια καταγγελία σήμερα. Σήμερα καταρχήν είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση των υγειονομικών. Δεν θα πω ανεμβολίαστη, ήταν υγειονομική, ήταν και εμβολιασμένη. Ο λόγος που βρεθήκαμε εδώ είναι η πίεση από την κυβέρνηση για την υποχρεωτικότητα. Πρέπει να τονίζουμε, και αυτό είναι το δύσκολο για μας, ότι εμείς είμαστε πάντα υπέρ του εμβολίου, αλλά είμαστε κατά του φασισμού. Αυτό που η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, αντί να βρει έναν τρόπο να μας πείσει να εμβολιαστούμε ή τέλος πάντων να το σκεφτούμε καλύτερα, βγαίνει στις τηλεοράσεις με ύφος φασιστικό, θα έλεγα, και το μόνο που κάνει είναι να μας απειλεί για το ποια μέτρα θα πάρει. Το σε ποια κατάσταση είναι τα νοσοκομεία σήμερα, που ακόμα δεν βγήκαμε εμείς σε αναστολή. Η έλλειψη προσωπικού, τα τμήματα που δουλεύουν με 40 και 50% έλλειψη εργαζομένων, αντί να πει και αυτά πώς θα τα φτιάξει έτσι ώστε να υπάρχει η επόμενη μέρα, το μόνο που τον νοιάζει, είναι να βγει να τιμωρήσει τους εργαζόμενους που η γυναίκα του Πρωθυπουργού χειροκροτούσε μέχρι προχθές, και να απειλήσει και τους ελεύθερους, ανθρώπους της κοινωνίας έξω, ότι από 13 Σεπτεμβρίου θα έρθει και η δικιά σας η ώρα. Κουνάει το δάχτυλο όποιον βρίσκει μπροστά του. Δεν θα έχεις δικαίωμα να ζήσεις, δεν θα έχεις δικαίωμα να πηγαίνεις σε διασκεδάσεις, δεν θα έχεις δικαίωμα να είσαι με ανθρώπους να συνυπάρχεις, αν δεν υποκύψεις, το επαναλαμβάνω, σε αυτό που εμείς θέλουμε. Μόνο που ξεχνάνε αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι εκτελεστικά όργανα του λαού. Εμείς τους εκλέξαμε για να μας βοηθήσουν. Δεν τους εκλέξαμε για να μας τιμωρούν. Όσον αφορά για τη σημερινή καταγγελία, γιατί αυτό και έτσι περισσότερο. Δεν θα πω ονόματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ψάχνουν να βρουν το παραμικρό οι άνθρωποι για να μας κυνηγήσουν από παντού. Δεν μπορώ όμως να κλείσω το στόμα μου όταν με πιάνουν νοσηλευτές από το τμήμα το οποίο γίνονται οι εμβολιασμοί και μου λένε γιατί ακόμα δεν το έβγαλε. Τι ακριβώς είναι? Είχαμε ακούσει ότι κάποιοι πολιτικοί από τη Βουλή είναι ανεμβολίαστοι. Είχε βγει ο Βελόπουλος και το είχε πει. Κάποιος μας φήριξε ότι παίρνω πιστοποιητικά πλαστά, χωρίς ανεμβολιαστό. Και ταυτόχρονα ακούω ότι ήρθε ένα πολιτικό πρόσωπο στο νοσοκομείο, πέρασε όλη τη διαδικασία της γραφειοκρατικής ενημέρωσης του προσώπου και την ώρα που ήταν να τρυπηθεί, πήρε ο διοικητής του νοσοκομείου τη σύρικα από το χέρι της νοσηλεύτηρας και είπε: αφήστε το, θα το κάνω εγώ το εμβόλιο στο γραφείο. Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε το εμβόλιο ο άνθρωπος, μπορεί και να το έκανε. Η διαδικασία όμως αυτή είναι νομότυπη? Δηλαδή θα μπορώ εγώ να πηγαίνω να εμβολιάζομαι στο οποιοδήποτε κέντρο και να λέω: αφήστε το, θα το κάνω μόνος μου το εμβόλιο? Είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία? Εγώ θα έλεγα: αντί να κυνηγήσουν εμένα αύριο που το περιμένω, αύριο θα με κυνηγήσουν για αυτό που είπα. Μήπως θα έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας και να κάνει έρευνα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ? Έδωσα και ημερομηνία, έδωσα και ώρα. Θα κάνει παρέμβαση ο εισαγγελέας και να δει ποιος πέρασε και την ώρα από εκεί πολιτικό πρόσωπο και ποιος είναι ο γιατρός που υπέγραψε τον εμβολιασμό του και ποια είναι ο νοσηλεύτρια που το έκανε. Και αν πραγματικά δηλιάσουν οι συνάδελφοι τελευταία στιγμή λόγω των απειλών να υποχωρήσουν, προκαλώ τον άνθρωπο αυτόν που εμβολιάστηκε, σε παρένθεση, να κάνει τεστ αντισωμάτων. Έχει ξαναπάξει ανάλογο περιστατικό? Σε εμάς όχι. Ανάλογο περιστατικό στο νοσοκομείο δεν έπεσε στην αντίληψη. Καλά, δεν είναι.